Βρισκόμαστε σε μια φάση που η τοπική ομάδα έχει καταφέρει ένα τρία στα τρία και έχει πάρει τα πάνω της πάλι. Τα λέγαμε από την αρχή με τις συνεχόμενες τραβές ότι ο Αστέρας κάποια στιγμή θα το γυρίσει το παιχνίδι. Αλλά από ό,τι είδαμε το Σάββατο πάλι στα ίδια έχουμε πέσει, πάλι στην ίδια λογική αντιμετώπιση μια ομάδα που μας έχει κάνει περήφανο ουσιαστικά σε Ευρώπη και Ελλάδα και βάζω πρώτα το Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο σε βαθμό που να τη γνωρίζουν σε αφρικανικές χώρες και σε χώρες της Ασίας. Κακό χωριό όμως εδώ γιατί τα λίγα σπίτια που υπάρχουν στην Τρίπολη, τα ετοιμόρροπα τα περισσότερα ή τα κακοσχεδιασμένα καλέ πολυκατοικίε, είναι λίγα τα σπίτια και η μια λέει: Κακό χωριό τα λίγα σπίτια. Και κανένα πιο αγνώμων, από αυτόν που ευεργετήθηκε ουδή χειρότερο του ευεργετηθέντο. Και η Τρίπολη το έχει αποδείξει αυτό κάθε φορά. Ιδιαίτερα στον Αστέρα που πρόσφερε απλόχερα σε αυτή την πόλη την ευκαιρία να συζητιέται σε όλη την Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη όπω έχουμε δει και το αναγνωρίζουμε σαν τριπολιτσότε. Παλιά ήμασταν γνωστοί μόνο για, το, για, τα στρατόπεδα που είχαμε εδώ, άντε και για κάτι αγώνε που γινόντουσαν στο αεροδρόμιο. Τώρα είμαστε μόνο για τον Αστέρα, αλλά αυτό δεν μα φτάνει. Το περασμένο Σάββατο είδατε ότι με την ψυχή στο στόμα η ομάδα, αφού έπαιξε πάλι για άλλη μια φορά, όχι στο πρώτο εμίχρονο, αλλά στο δεύτερο εμίχρονο, πολύ καλή μπάλα και έφτασε στο σημείο να υποχρεώσει την άλλη ομάδα Φαϊγκόλ, με απανοτέ ευκαιρίε. Εμεί είχαμε πάλι τα δικά μα ψυχοπαθητικά, κοινωνικά προβλήματα, τα οποία μα κάνανε για άλλη μια φορά να συμπεριφερόμαστε σαβόδια, βόδια. Αν μου επιτρέπετε την έκφραση, είμαστε εντελώ ανώμαλη να το πω σε ορισμένες περιπτώσεις σαν φίλαθλοι γιατί στο παιχνίδι με τα Γιάννενα βρίζανε τους παίχτες βρίζανε με το χειρότερο τρόπο τους παίχτες κάποιοι φίλαθλοι γιατί δεν είχαν καταφέρει μέχρι το 90 να βάλουν τον κόλ και μετά με το που μπήκε τον κόλ ήρθε η ανάσα και το γνωστό κατέβασμα του κεφαλιού του στείλω ότι εντάξει τώρα κακώ το βάλατε κιόλα ίσω. λέγανε το μανιά ξέρω εγώ με ακατανόμαστους τρόπους τον χαρακτηρίζανε. Του αστέρα το χειρότερο τρόπο. Παιδιά Ελληνόπουλα τα οποία κυκλοφορούν και μέσα στην πόλη και προσφέρουν και κοινωνικά και οικονομικά, αλλά κυρίω ηθικά, γιατί μα κάνουν και αισθανόμαστε ωραιότεροι, καλύτεροι, του βρίσκαμε με το χειρότερο τρόπο. Έχει αναρωτηθεί ποτέ κανένα ποιο είναι ο Αστέρα. Έτσι, αυτά τα χρόνια που γνωρίζουμε τον Αστέρα, εκτό το ότι ξέρουμε ότι τον έχει ο Μπάκο και ο Καημενάκη, έχουμε αναρωτηθεί τι είναι σαν ομάδα. Έχουμε καταλάβει μέσα μα πραγματικά τι είμαστε σαν ομάδα. Με συγχωρείτε για το επιθετικό τόνο, αλλά δεν γίνεται διαφορετικά να καταλάβουμε ορισμένα πράγματα και νομίζω ότι ε, για αυτούς που ξέρουν, για αυτούς που ακούνε και ξέρουν το τι έχουν πει, καταλαβαίνουν ότι οι 50 φίλαθλοι των Ιωαννίνων ήταν αυτοί που φώναζαν περισσότερο από τους ίδιους, αυτοί μονομενα μόνο βρίζανε πόσο πιο πάνω μπορεί κανένας να πάει με 1.500 ουσιαστικά ηρωικά φυλάθλους, ηρωικούς φυλάθλους οι οποίοι στο, στα... Ευρωπαϊκά παιχνίδια του Αστέρα, στα παιχνίδια του Αστέρα, έστω και με επαρχιακέ ομάδε, έχουν αποδείξει ότι θα σταθούν στο πλευρό τη ομάδα. Οι υπόλοιποι θα έρθουν όταν θα έρθουν και θα κάνουν το δικό του, ουσιαστικά θα βγάλουν τα προβλήματά του, τα προσωπικά, μέσα στο γήπεδο. Πόσο πιο πάνω μπορεί να πάει αυτό το σκηνικό με τι γεμάτε από τριπολιτσότε καφετέρειε την ώρα που παίζει ο Αθναϊκό, ο Ολυμπιακό, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, την ώρα που παίζει ο Αστέρα, την ώρα που θα μπορούσαν να πάρουν. Τα παιδιά του να πάνε στο γήπεδο, την κοπέλα του να πάνε στο γήπεδο. Είμαστε όλοι γύρω-γύρω στι καφετέρειε. Είσαστε όλοι στι καφετέρειε και χαζεύετε ίσω και κανένα από πώ να σα αδικήσει κανένα από τη μία. Από την άλλη, όμω, δεν θα έπρεπε να αντιστηρίξουμε αυτή την ομάδα. Να πάει τι ο Αστέρας να κάνει στο Champions League. Θέλετε, θα ήσασταν ευχαριστημένοι έτσι, μήπως να, να, πάρει και το πρωτάθλημα, να πάρει και το Champions League. Αυτά τα πράγματα καταλαβαίνετε ότι γίνονται από ομάδες εκεί στην Ευρώπη, οι οποίες έχουν το κοινό δίπλα τους. Τις δικές μας τις ομάδες δεν τις θέλουν. Αυτές τις ομάδες που βλέπουν ότι από τον καρόδρομο που έχει το γήπεδο μέχρι να φτάσει, μέχρι τους φιλάθλους οι οποίοι, με συγχωρείτε, ορισμένε φορές μπορούμε να χαρακτηριστούμε κατώτεροι του γραφικού, δεν μπορούμε να περάσουμε περισσότερο από αυτό που έχει κάνει ο Αστέρας και ειδικά θυμηθείτε φέτος στα προ προ προκριματικά με τη Χιμπέρνιαν με 10 παίχτες να προσπαθεί να παλεύει, να μπει μέσα στους ομίλους γιατί να συμβαίνει αυτό, γιατί η διετησία, γιατί το όλο σύστημα της Ευρώπης όπως και το παραγκοσύστημα της Ελλάδας δεν θέλει τέτοιες ομάδες και μπορεί να... Πει στον, ε, στο μέσο Ευρωπαίο φιλαθλό ότι κοίταξε, εκεί είναι χωριό ουσιαστικά και δεν εμφανίζονται παραπάνω από 2.000 την ώρα που μπορεί να παίζει η ομάδα του με την Τότενα, μπορεί να παίζει η ομάδα του με την Besiktas την ώρα που μπορεί η ομάδα του να παίζει με τη Σάλκη και πάει λέγοντα τη δουλειά, με τη Μάιντ. Τι να μας κάνουν στην Ευρώπη, Να δυσφημίσουν ε, το προϊόν το ευρωπαϊκό του Europa League με άδειε κερκίδε. Κακή πόλη είμαστε και πρέπει να το παραδεχτούμε. Κακή φίλα αθλή είμαστε και οι συμπεριφορέ μα από τι χειρότερε. Τι περισσότερο άραγε θα μπορούσε να προσφέρει ο Αστέρα ε, μέσα σε αυτά τα χρόνια. 11 χρόνια στη Super League, 5 φορέ στο Europa League. Δεν κάνω λάθο, 5 φορέ στο Europa League, 2 φορέ στου ομίλου. Μια φορά στον τελικό κυπέλου και άδικα το χάσαμε. Δύο φορέ στου ημιτελικού του κυπέλου. Ο έχει κάνει το χρέο του, χωρί να έχουμε κάνει όλοι οι υπόλοιποι εμεί το χρέο μα και αυτό θα πρέπει να το παραδεχτούμε κάποια στιγμή. Σμάρι οι κοράκια να πετούν στην έρημη αρένα τη πλατεία του Άρεο και στο κακό χωριό να σκούζουν τη νύχτα 77 αδέσποτα σκυλιά. Ξεκινάω με Διονύση Σαββόπουλο και επανέρχομαι γιατί λίγο μου είχε ανέβει το αίμα στο κεφάλι με αυτά που ζω, που βιώνω σε αυτή την πόλη και ιδιαίτερα από άτομα που ξέρω 40 χρόνια. Η λίγη ντροπή χρειάζεται όταν βρίζει νεαρά παιδιά όπω ο Μανιά, όπω ο Δουβίκα, όπω ο Κότσι αν είναι δυνατόν ποτέ δηλαδή. Άμα είσαστε μάγκε, βρίσκεται του την ώρα που του βλέπετε έξω στον πεζόδρομο ή στην καφετέρια, που εκεί χαμογελάτε και ο καθένα παίρνει την πόστα του. Α σκεφτεί και να μα πει ο πιο απαιτητικό και ο πιο αχάριστο υβριστή, ποια άλλη υπάρχει και η ομάδα έχει καταφέρει τόσα πολλά όσο ο Αστέρα. Όλε σχεδόν είναι κατεστραμμένε οικονομικά και όχι μόνο. Ο Αστέρα στέκεται κοντρά στι φαγεστικέ διαιτησίε μέχρι σήμερα που τον έχουν παίξει όλα τα παιχνίδια με του λεγόμενου μεγάλου και αρκετέ φορέ με του αγαπημένου και καλά εντό εισαγωγικών αγαπημένου μικρού του συστήματο, ξέρετε εσεί, δανεικού, παράγκε, ψεύτικε πωλήσει. Πάει λέγοντα τη δουλειά, ξεχάσατε μήπω το Γιάχο, τον Παπά, τον Σπάθα, τον Κωνσταντινέα. Πόσου άλλου, του ξεχάσατε όλου αυτού που δεν θα είχε πάει άραγε χωρί αυτού ο Αστέρα. Ξεχνάτε τι έπαθε ο Κίρκο που τόλμησε κάποτε να παίξει στα ίσα ένα παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Εξαφανίστηκε ο Κίρκο. Κανονικά έτσι. Εξαφανίστηκε. Ε, μην πω ότι μεταφέρθηκε τηλεπαθητικά σε άλλο πλανήτη. Μπορώ να το χαρακτηρίσω διαφορετικά. Φέτο είδατε τι έγινε με Α και με Πάουκ τα πέναλτι με τον Παναθηναϊκό στα 90. Θα θυμόσαστε αυτά. Βλέπετε, είμαστε καλομαθημένοι εδώ στην Τρίπολη γιατί έχουμε τεράστιε αθλητικέ επιτυχίε. Μια πόλη που σαράντα 40 χρόνια τώρα. Δεν ξέρω αν θυμάμαι. Θυμάμαι τον Νίκο Τσιάκουλα που είχε πάρει ένα χάλκινο στου Βαλκανικού Αγώνε. Και μετά θυμάμαι μεμονωμένε επιτυχίε ανθρώπων που ουσιαστικά αθλούνταν και προπονούνταν στην Αθήνα. Εντάξει, όπω ο Θάνο στην Πάλι του Ολυμπιακούς, Ολυμπιακού. Άνθρωποι όπω ο Μουρούτσο. Τέτοια θυμάμαι. Όλα ξεκάρφωτα και όλα με καμία σχέση με τον τόπο. Εδώ εδώ μόνο ο Αστέρα κατάφερε να κάνει οτιδήποτε γινόταν, οτιδήποτε ήταν δυνατόν για να υπάρξει κάποια διαφορά. Ξεχάσατε τι έγινε με την Τότενα, με τη Σάλκε, με τη Μάιντς, με τη Σπάρτα, με τον Αποέλ στην Τρίπολη. Ξεχάσατε μάλλον, αλλά. Προηγουμένω τι είχαμε εδώ, είχαμε τη Ρεάλ, είχαμε τη Μάντζεστερ, την Bayern, Τι είχαμε εδώ προηγουμένω πέραν από Παναρκαδικό, Λεωνίδιο Τυρό, με λιγού. Τι είχαμε εδώ πέρα, πείτε μου, δηλαδή, για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε. Αν αυτά που προσφέρει ο Αστέρα δεν μα γεμίζουν, να μαζέψουμε υπογραφέ, παιδιά, και να το διώξουμε τον Αστέρα. Αλλιώ, καλύτερα να καθόμαστε σπίτια μα και να μα ακούνε να βρίζουμε τα παιδιά μα και οι γυναίκε μα, έτσι όπω βρίζουμε το Μανιά, το Δουβίκα, τον Κότσιρα, όπω βρίζουμε τον Κυριακό όποτε δεν μας κάνει τα χατήρια και όποτε μάλλον δεν μας βολεύει αυτό που έχουμε παίξει στο στοιχηματάκι δεν μπορώ να, φανταστώ κάτι άλλο ας μην πηγαίνουμε τις Κυριακές στο γήπεδο στην τελική γιατί μέχρι σήμερα σας έλεγα είτε ξεκολλάτε και τραβάτε μια βόλτα ό,τι στράβομαι και να έχει φάει ο εγκέφαλό σα. αλλά σήμερα καλύτερα καθίσ... ας καθίσουμε στα σπίτια μας καθίστε στα σπίτια σας παιδιά να πάμε όσοι είναι να πάμε και τουλάχιστον ακόμα και στην νίτα, ακόμα και με την Ξάνθη, να μην γυρίσει ο Ματία Εγκλέσια να μα βρει στα μούτρα, γιατί του με κάτι το οποίο το καταλαβαίνει πια και θα μα ξανασυναντήσει, όπω σα είπα πριν στον πεζόδρομο με το παιδάκι του Αγκαλιά, και εκεί δεν θα βγάλουμε πάλι άχνα. Μην χαλάμε τι Κυριακέ σε λίγου ανθρώπου που μπορεί να πιστεύουν πραγματικά στον Αστέρα και να έχουν όνειρο τα παιδιά του και τα εγγόνια του να είναι Αστεριανοί και καμία άλλη ομάδα. Εγώ τουλάχιστον ω Νίκο Γρίτσης και δεν λέω πολλέ φορέ το όνομά μου σε αυτή την εκπομπή, ούτε στο μικρόφωνο, αλλά στη συγκεκριμένη φάση επειδή είμαι επιθετικό αναφέρω και το όνομά μου σε περίπτωση που κάποιο με ακούει και δεν ξέρει ποιο είναι αυτό που μιλάει. Εγώ με ό,τι δυνάμει έχω και οι δυνάμει μου έγκυται κυρίω στο μικρόφωνο του Αρκαδία 938 και στο σελίδε του σταθμού που με αφήνουν αβίαστο να πω τη γνώμη μου. Δεν θα αφήσω οποιονδήποτε ψυχοκοινωνικά ανώμαλο να χαλάσει για άλλη μια φορά, οτιδήποτε καλό μπορεί να έχουμε σε αυτή την πόλη. Τη μοναδική οάση στην Ερημιά, στη Μαυρίλα και στη Σαπίλα, εδώ πέρα στην Τρίπολη. Εγώ. Έτσι λέω εγώ και ποιο είμαι εγώ. Μπορεί να μην έχω το δικαίωμα να αναφέρομαι εγωιστικά, αλλά νομίζω ότι άμα κάποιο δεν την ξεκινήσει τη διαδικασία, δεν πρόκειται ποτέ κανένα εδώ να ξεκινήσει τίποτα. Ορισμένε φορέ ξέρει όταν γνωρίζει το παρασκήνιο. Εγώ, σαν άνθρωπο, ουσιαστικά όλη μου τη ζωή του παρασκήνιου, όταν γνωρίζει το παρασκήνιο και ξέρει πώ έχουν τα πράγματα σε αυτή την έρημη, την ψωροκόστανα την Ελλάδα, καταλαβαίνει πόσο άδικο είναι από αυτού που δεν γνωρίζουν το παρασκήνιο να λένε για ανθρώπους που παίζουν μπάλα, για ανθρώπους που πασχίζουν χωρίς να έχουν πουληθεί ποτέ γιατί από τις μισές επαρχιακές ομάδες να έχετε υπόψη σας οι παίχτες που λιούνται σε κανένα παιχνιδάκι τρεις-τέσσερις που λιούνται να έχετε υπόψη σας εδώ πέρα δεν έχει γίνει και δεν θα γίνει ποτέ αυτό γιατί αλλιώς δεν θα υπήρχε λόγος να συνεχίσει να συμμετέχει ο Αστέρας σε ένα τόσο διεφθαρμένο πρωτάθλημα ή αλλιώς θα κα... κανόνιζε με τον παρά και την κυρά του. Καταλαβαίνετε τι λέει η παροιμία. Εν πάση περιπτώσει, το ζήτημα είναι ότι αυτά τα νέα παιδιά, επειδή τα περισσότερα τα έχω γνωρίσει και προσωπικά, δεν δικαιούνται αυτά τα νέα παιδιά τέτοια συμπεριφορά. Δεν δικαιούνται αυτά τα παιδιά να ακούν τα σχολιανά του την ώρα που είναι πάνω στην προσπάθεια για να πάρουν το παιχνίδι. Και τελικά να το παίρνουν το παιχνίδι με τον Παζιάννα. Και τελικά ο Αστέρα, άμα κερδίσει και τον Όφη το, την επόμενη εβδομάδα, δεν ξέρουμε, μάλλον θα είναι και πάλι στο γύρο πάλι. Λέω εγώ τα δικά μου. Και πάλι το κεφάλι εκείνο που σηκώθηκε και έβρισε και ξεστόμησε ό,τι ξεστόμησε, πάλι θα σκύψει εκείνο το κεφαλάκι και πάλι θα ζητάει χάρε και πάλι θα μπαίνει στη διαδικασία να υιοθετήσει το οτιδήποτε καλό προσωρινό, το σουξέ, το έρμο, την επιτυχία τη στιγμή, για να μπορέσει στη συνέχεια με περισσότερο πάθο, μίσο να βρει να βγάλει το αποθυμένο του αλλά και αν ακούστηκα λίγο περίεργο που έλεγα να καθίσετε σπίτια σα και να σα ακούνε οι γυναίκε σα και τα παιδιά σα να βρίζετε όπω βρίζετε στο γήπεδο, είναι γιατί φτάνετε στο σημείο ορισμένε φορέ να δείχνετε το χειρότερο σα σε αυτό. Εγώ δεν ξέρω, δηλαδή, του να κάνει τη βλακεία και να ζητά τα ρέστα και από πάνω όλη την ώρα, καθαντάει κουραστικό και από την άλλη σα είπα να μαζέψουμε υπογραφέ να του διώξουμε, ρε παιδιά. Ελάτε, να βάλω και εγώ την υπογραφή μου. Άμα, μετράει μία, αν τη βάλω και εγώ την υπογραφή μου να σηκωθεί να φύγει ο αστέρα μου, να ξαναγυρίσουμε στη μιζέρια μα, να μην μα, ε, όπω λένε και οι περισσότεροι πηδάνε τη γκόμενη ή του αστέρα. Δηλαδή, έχουμε καταντήσει στην παράνοια εντελώ. Δεν, δεν έχει μείνει τίποτα το λογικό να σκεφτούμε και το καλό. Αυτό δηλαδή που θα κάνει καλό και στου δύο. Και εδώ αυτό που λέμε για το βλάκα, τον οποίο είναι κακό βλάκα, είναι αυτό ο βλάκα ο οποίο κάνει κακό κακό στον άλλον, ε, και παθαίνει και ο ίδιο κακό. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Να κάνει σε κάποιον κακό και να ωφεληθεί εσύ, το καταλαβαίνω σε έναν βαθμό. Αλλά το να κάνει σε κάποιον κακό και να παθαίνει και ο ίδιο κακό, δεν μπορώ να το καταλάβω. Η βλακία είναι αίτητη. Αίτητη όπω ήταν οι περισσότερε ομάδε μέχρι να μπουν στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης από εκείνη τη μαγική την πρώτη χρονιά που ανέβηκε ο Αστέρας στη Σούπερ Λίγκ και εκεί από μένα ξεκινάνε οι μνήμες μου και οι συγκινήσεις μου με αυτή την ομάδα εκείνη τη μοναδική μαγική χρονιά που γέμισε για πρώτη φορά στη ζωή μου την πλατεία του Άριος 2 την έχω δει, συγγνώμη, γεμάτη από κόσμο και να πανηγυρίζουμε όλοι μαζί μια μεγάλη διάκριση και μια μονιμότητα στη Super League αλλά και στο Europa League αλλά και στην Ευρώπη προς τα έξω που μιλάω με φιλαράκια από το εξωτερικό και φιλαράκια από την Αθήνα και κάθονται και με ρωτάνε πρώτο πράγμα για τον Αστέρα. Δεν με ρωτάνε για καμιά κόμμενα εδώ στην Τρίπολη, με ρωτάνε για τον Αστέρα.